και στο ρόκο βερτόδους με τους Divine Sorrow. Καλησπέρα παιδιά, είμαστε εδώ με τους. Καλησπέρα, είμαι ο Αλέξης Καμφιντικά. Είμαι ο Σπύρος προς κιθάρα. Χάρηκα παιδιά και καλώς ήρθατε. Πείτε μας λίγα λόγια για την επερχόμενη εμφάνισή σας στο Hardcore Fest που θα γίνει για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, διοργανώνεται από το Straight from the Hard Records και θα συμμετέχετε σε αυτό. Τι αναμένουμε να δούμε από εσάς? Από εμάς αναμένεται να δείτε καινούργιο υλικό, γράφουμε κομμάτια. Θα κάνουμε ένα EP, το οποίο θα βγει ένα single τον επόμενο μήνα, μάλλον. Το οποίο θα παρουσιάσουμε και στο live προφανώς. Ναι, θα παρουσιάσουμε. Τέλεια. Τώρα, ναι, εγώ είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι σε αυτό το φεστιβάλ, γιατί είναι το πρώτο μου μεγάλο live. Δηλαδή, είμαι και καινούργιος στην μπάντα, είμαι από τον Νοέμβρη. Καλώς ήρθες λοιπόν. Και ναι, εγώ περιμένω πραγματικά το live. Θέλω πολύ. Γενικότερα για όλους μας είναι το πρώτο τόσο μεγάλο live για όλα τα παιδιά που είμαστε στην πάντα. Και προφανώς θέλω να ευχαριστήσουμε τη Στέφη Μαχάρη Τρέκολ που μας έδωσε την ευκαιρία να παίξουμε σε αυτό το φεστιβάλ. Γενικότερα είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι και ανυπομονούμε να έρθει η μέρα το φεστιβάλ που θα παίξουμε. Θέλουμε να δείξουμε το καλύτερο μας εαυτό στο κοινό που θα είναι εκεί. Να παρουσιάσουμε τα προσωπικά σπίτια στο καινούργιο υλικό που θα έχουμε. Που θα είναι και στο EP, το οποίο δεν μπορούμε να ξέρουμε πότε κυκλοφόρησε. Μυστικό. και θα βγει και ένα σύνδι τον επόμενο μήνα, το οποίο ούτε αυτό μπορούμε να πούμε πότε θα βγει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παραπάνω γι' αυτό. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι τον άλλο μήνα και ότι είμαστε αρκετό και πολύ θα σα αρέσει. Τέλεια, οπότε αναμένουμε να δούμε. Κάνατε βέβαια ήδη μια εισαγωγή, θα σα ρωτούσα τώρα στη συνέχεια με τι ασχολείστε εκτό από την εμφάνιση στο hardcore. Γενικότερα, το τι κάνει πάνω αυτό το διάστημα. Γράφουμε το EP, όπως είπαμε. Αυτό στην ουσία. Αφοσιωθήκαμε. Και το φεστιβάλ. Προφανώς, εντάξει. Αφοσιωθήκαμε πάρα πολύ στη σύνθεση των κομματιών. Προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι σχετικά διαφορετικό με το κλασικό ήχο που υπάρχει στη metalcore, ας πούμε. Όχι, δεν μας αρέσει. Προφανώς. Αλλά θέλαμε, μιας που έχουμε όλοι πάρα πολλές επιρροές, να συνδυάσουμε ό,τι ξέρουμε και ό,τι μας αρέσει μουσικά σε ένα πράγμα που το λέμε στην ουσία τον ήχο μας. Ωραία. Οπότε, για να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Σχετικά με τη σύνθεση της μουσικής σας για το καινούριο δίσκο, ο οποίος είναι και ουσιαστικά η πρώτη μεγάλη δισκογραφική δουλειά που κυκλοφορήσατε, πέρα από το single που είχατε βγάλει. Πείτε μας λίγα λόγια για το πόσο καιρό, πήρε για να συνθέσετε όλα τα κομμάτια, ποιες ήταν οι ιδέες σας, γενικότερα τι θα θέλετε να περάσετε με τη μουσική σας, πώς συμμετέχει ο καθένας σας, αν συμμετέχετε και όλοι στην σύνθεση των κομματιών και γενικότερα πώς είναι στο στούντιο και στο σπίτι και όποτε συνθέτουν οι Divine Sorrow. Γενικότερα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για ένα κομμάτι, δηλαδή προσπαθούμε να βγάλουμε ό,τι καλύτερο και ενώνουμε επιρροές όλων των παιδιών, οπότε είναι ανάλογο το κομμάτι που θέλουμε να βγει. Τώρα, γενικότερα, στο στούντιο όλοι δίνουν το κομμάτι τους στη σύνθεση. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ότι κάποιος γράφει το κομμάτι. Είναι ομαδικό δηλαδή, ναι, σαν δουλειά. Γράφουμε μέσα στο στούντιο, δεν γράφει ο καθένας μόνος του και δίνει ο καθένας την ιδέα του. Στην ουσία, το μόνο που μπορεί να ενδιαφέρει σε όλη τη φάση είναι προφανώς η στίχη. Έχει υπάρξει και η πιθανότητα προφανώς να γράψουμε μαζί που δεν το έχουμε κάνει ακόμα, γιατί είμαστε και εκεί λίγο χάλια. αλλά στην ουσία, ό,τι γίνεται εντός στούντιο όταν συνθέτουμε ένα κομμάτι είναι ομαδική δουλειά από καθέναν και καθένας δίνει ιδέες για το οτιδήποτε. Drummer, ας πούμε, μπορεί να δώσει ιδέες για κιθάρα, ο μπασίστας μπορεί να δώσει ιδέα για φωνή και ούτω καθεξής. Οπότε συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ναι, πάντα. αυτό το έχουμε. Και όπως είπε ο Σπύρος, ό,τι έχουμε, ό,τι ξέρουμε από μουσική μας αρέσει πάρα πολύ, το συνδυάζουμε και μας βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα που είναι ο ήχος μας και το EP της μουσικής που θα κυκλοφορήσει λίγο. Τέλεια, οπότε το δούμε και με το αποτέλεσμα που θα βγει τώρα. Σαφώς. Ωραία. Γενικότερα, η σύνθεση και η παραγωγή της μουσικής συνδέονται όλο και περισσότερο με τεχνολογία πλέον και το βλέπουμε κιόλα στα κομμάτια, στους δίσκους που κυκλοφορούν από πάντες είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού, ότι η τεχνολογία παίζει πλέον έναν καθοριστικό ρόλο. Από την άλλη, υπάρχει και η άποψη ότι η υπερβολική χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βλάψει ουσιαστικά τη μουσική γιατί επεμβαίνει στη γνησιότητά της, στην αυθεντικότητά της.
ποια είναι η γνώμη που έχετε πάνω σε όλο αυτό και γενικότερα εσείς αν χρησιμοποιείτε τη τεχνολογία, πώς τη χρησιμοποιείτε, τι σκέφτεστε πάνω σε όλο το θέμα. Mixed feelings υπάρχουν εδώ. Δεν είναι ότι υποστηρίζω κάτι συγκεκριμένο. Έχουν και τα δύο τα αρνητικά και τα θετικά τους προφανώς. Ας πούμε με τη μοντέρνα τεχνολογία που προφανώς χρησιμοποιούμε και εμείς, σαν πάντα, υπάρχουν τα θετικά ότι όποιο μικρό λαθάκι μπορεί να υπάρξει στην ηχογράφηση μπορεί να αφαιρεθεί πολύ εύκολα με έναν υπολογιστή. Το οποίο στην τελική εντάξει ήταν και καλό για τον ακροατή, επειδή προφανώς δεν θα υπάρχει αυτό το λαθάκι. Ενώ παλιά, στα παλιά χρόνια που δεν υπήρχαν τεχνολογίες όπως υπολογιστές και ό,τι σχετικό τέτοιο, υπήρχε αυτό το αίσθημα όντως της αυθεντικότητας, λόγω του ότι έστω για παράδειγμα ένας τραγουδιστής, άμα του έφυγε κάπως κάτι, ένιωθες πως ακούς στην ουσία ναι με έναν δίσκο, αλλά ένιωθες ότι τον ακούς ζωντανά. Ναι, τον ακούς ζωντανά στην ουσία, που το νιώθεις παραπάνω από ότι θα ένιωθες κάτι σήμερα, αλλά δεν είναι ότι είναι κάτι από τα δύο κατακριτέα, δεν είναι ότι υποστηρίζει κάτι συγκεκριμένο και τα δύο προφανώς έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Εκτός από αυτό τώρα, όπως βλέπετε την ελληνική rock metal σκηνή και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη και όλα που το ζείτε ως μπάντα, θεωρείτε ότι γενικότερα υπάρχει αμοιβαία στήριξη ανάμεσα στις μπάντες ως προς τα live, ως προς τις ηχογραφίσεις, ως προς οτιδήποτε γενικότερα. Και από το κοινό από την άλλη. Πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στα live ή αντιθέτως ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα? Όλοι οι μπάντες βασικά, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη και είμαι και σίγουρος πως σε όλη την Ελλάδα είμαστε όλοι ενωμένοι, είμαστε μια οικογένεια όλες οι μπάντες στη σκηνή μας. Προσπαθεί η κάθε μπάντα να δώσει όθηση όσο μπορεί βέβαια σε όποια άλλη δίποτε. Προφανώς και με όποια βοήθεια μπορεί η κάθε μπάντα με τη στήριξή της. Προσπαθούμε γενικότερα όλοι, έτσι όπως σας είπα, που είμαστε ενωμένοι, να ανεβάσουμε τη σκηνή που πάει στη Θεσσαλονίκη. Και όλοι βοηθάνε από ένα στον άλλον. Και ακόμη και προς ηχογραφήσεις μπορεί να υπάρξει κάποια βοήθεια. Και ακόμη και βοήθεια σε φάση να προτείνει κάποιος στον άλλον κάτι για κομμάτι, οτιδήποτε. Υπάρχει. Είναι σαν ανταλλαγή ιδεών ακόμα. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια. Στην ουσία είναι κάτι τέλειο. Είμαστε μια πολύ όμορφη σχέση μεταξύ των παντών. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι. Υπάρχει ένα κλίμα αλληλεγγύης μεταξύ σας και έτσι λειτουργείτε και καλύτερα σαν. Γενικότερα είναι οικογενειακό κλίμα, α πούμε, κάπως έτσι. Είμαστε όλοι πολύ δεμένοι. Ναι. Και το κοινό από την άλλη. Το κοινό δεν θα είχα κανένα θέμα με το κοινό. Βασικά είναι το κοινό συγκεκριμένο στη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ γαμάτο. Το υποστηρίζω με τα χίλια. Είναι πολύ καλό κοινό, έχουν τέλειο κοινό. Απλά εντάξει, υπάρχουν και φάσεις που κάποιος, τώρα μια που το ζήσαμε κι εμείς αυτό, να σε κοιτάει και να μην είναι πολύ ενεργητικό κάτω. Όταν είναι κάτω από το stage και παρακολουθεί μια μπάντα. Είναι λογικό βασικά, επειδή άμα ακούσεις κάτι για πρώτη φορά και είναι και μια μπάντα που δεν έχει κάνει πολλές εμφανίσεις και είναι σχετικά καινούργια στην όλη φάση, είναι λογικό να μην είσαι αντιγιά, ξέρω. Θα ακούσεις να δεις, θα κάνεις πρώτα ένα image για την μπάντα, θα δεις αν μας αρέσει ή όχι και στην τελική μπορεί και στα μέσα του live να το κοινό από κάτω να γίνει πολύ πιο ενεργητικό, ναι, εννοείται. Πάρα πολύ καλό και αυτό από την άλλη, ότι υπάρχει δυνατότητα γενικά να τσεκάρουν καινούργιες μπάντες, να αξιολογήσουν αν τους αρέσει κάτι καινούργιο σαν άκουσμα. Είναι πάρα πολύ καλό. Και εσείς οι ίδιοι σαν μπάντα, εσείς οι ίδιοι σαν άτομα, στηρίζετε τα τοπικά live γενικά, πια τα ζείτε έτσι, έχετε μια άποψη πάνω στο τι κινείτε? Σαφώς, δηλαδή, ναι, τα ζούμε γενικότερα για κάθε μπάντα, όσο μας είναι δυνατό βέβαια. Όποια μπάντα και να παίζει τοπικά, προφανώς και θα βρεθούμε να δούμε το live. Πραγματικά. Ναι, υποστηρίζουμε κάθε μπάντα, επειδή όπως είπαμε, είμαστε μια οικογένεια και υπάρχει στήριξη. Και προφανώς δεν είναι μόνο για τη στήριξη, αλλά είναι εγώ τη γουστάρω απλά να βλέπουμε και καλή μουσική και να ακούμε προφανώς και μουσική. Ναι, ότι για το θέμα το ότι είστε μπάντα της μουσικής και απλά θέλετε να βλέπετε και άλλες μπάντες. Ναι, ναι. Πάρα πολύ καλό αυτό. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην εμφάνισή σας. Και γενικότερα ό,τι